Γιώργο. Για καλά, φίλε. Για καλά. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι είναι, καταρχάς, ξέρεις απόδοσο, καταρχάς. Γενικά, αν ξέρεις απόδοσο, σαν άνθρωπος. Συνέχισε, τι να πεις. Ότι είσαι άσχετος. Όχι ότι πήρα τηλέφωνο να κράξω, αλλά είσαι άσχετος. Όχι και να κράξεις τίποτα. Δεν ξέρεις, εσύ ξέρεις σε ποια εποχή ζεις. Mm-hmm. Στο 30 είναι εποχή. Στην? Που πήγαινε ο Ρέλης και ο τέτοιος δεξί μπακ και ο άλλος και εξτρέμ και τέτοια. Αυτό. Εκεί ολόγησε λοιπόν, το. Και δεν πάω και θα στο συγκρινοποιήσω. Δηλαδή, ρίχνεις το επίπεδο της τηλεθέασης και του αθλητικού πνεύματος, το ρίχνεις, γιατί γουστάζεις να το ρίχνεις, γιατί έτσι είσαι, καφενόβιος είσαι, και το ρίχνεις και είναι η μοναδική φορά που βλέπω να δει τον άνθρωπο να ρίχνει τόσο πολύ το επίπεδο του ποδοσφαίρου τόσο πολύ. Οι άλλοι το ανεβάζουν. Δεν ξέρω εσύ τι κάνεις. Ναι, οι άλλοι δεν ξέρω ότι αν το ανεβάζουν, εσύ θα το πάρεις. Εσύ θα το πάρεις το μάγιας. Είπες ότι πρώτη φορά βλέπεις άνθρωπο να ρίχνει τόσο πολύ το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Ναι. Φυσικά αυτό το λέει συγκριτικά με κάτι άλλο. Με συγκριτικά με αυτά που βλέπω. Έτσι, ναι. Εσύ έχεις μια ποδοσφαιρική εκπομπή. Με αυτό. Τα υπόλοιπα που βλέπεις, τις υπόλοιπες, με τη φάση, τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές εκπομπές. Ναι, τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές εκπομπές που βλέπεις, βλέπεις ότι οι άλλοι το ανεβάζουν το επίπεδο. Τι ότι. Ότι στις άλλες ποδοσφαιρικές εκπομπές που βλέπεις, mm-hmm. οι άλλοι παρουσιαστές το ανεβάζουν το επίπεδο. Κανένα δεν το ανεβάζει. Αυτό βλέπεις. Όχι, βλέπω, όχι, δεν θέλω, εάν βγάζεις μεροκάματο, δεν θέλω να στο κόψω. Δεν θέλω να στο κόψω, σε βλέπω, ας πούμε, και υπάρχει μια νοοτροπία, όχι το λέω, μπορεί να σε βοηθήσει αυτό. Και σαν άνθρωπο και σαν τύπο. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπες, όταν πεις σαν επιχείρημα, σε ακούω. Ναι, ότι μπορεί να σε βοηθήσει, ότι έχεις μπει στην οτροπία την παλιά, την κακομήρικη, ναι. την κακομήρικη και μπαίνεις μέσα σε ένα καφενείο, με την καλή έννοια, το καφενείο διαφημίζει για την εκπομπή σου. Λοιπόν, και μπαίνεις σε ένα καφενείο και κράζεις, κάνεις, ούτε ξέρεις τι σου γίνεται. Έχεις καλές σκέψεις, γιατί άνθρωπος, έχεις δει ποδόσφαιρο, εντάξει και εγώ έχω δει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι λίγο σχήμα οξύμορο που λες, ναι. καλές σκέψεις. Και κράζω και αναχρονιστικός δεν πάει. Ναι, πάει. Πάμε τώρα στην ταμπακέρα, τα επιχείρηματα ναι, σου. Πάμε στην ταμπακέρα. Στην ταμπακέρα, η ταμπακέρα είναι ότι κανονικά, δεν ξέρω, επειδή σε έχω δει για τέτοιο τύπο, ότι δεν πρέπει να εκφέρεις, με την καλή έννοια το μιλάω, θα μου πεις με την καλή έννοια τώρα τι λέω, ότι δεν πρέπει να εκφέρεις νόμη για πουθενά. Ότι είναι κάτι το. Βλέπεις το κάθε παιδάκι τώρα, σε παίρνει τηλέφωνο, το κάθε τύπο, το κάθε ένα. Και κάτσε κάνεις χαβαλέ τώρα. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξανασκεφτεί δηλαδή. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή αν σε έβλεπα μπροστά στον δρόμο μου δηλαδή ή και σε μια καφετέρια ανάμεσα, δεν το πίστευα αυτό, ότι το κάνεις. Μάλιστα. Τώρα αν το κάνεις. Γιατί πρέπει, ας πούμε, σαν ζωή δεν θα στην πάρω ούτε τη δουλειά σου. Ξέρεις κάτι, πώς το ονομάζω. Είσαι πολύ, όχι με την καλή έννοια, δεν θέλω να κράξω. Εγώ θες να μιλήσουμε για κόντες, για ποδόσφαιρο, για τίποτα. Δηλαδή, είναι μια βλακεία και παίρνουν κάτι ατομάκια, δηλαδή που δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι τι μιλάω σε άλλους ανθρώπους, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Θα μου πεις για τα μπακέρα, τα επιχείρηματά σου. Ναι, ωραία. Ξεκινάμε. Τι επίπεδο έχεις ποδοσφαιρικό εσύ, για να μιλήσουμε. Εσύ θα μου πεις. Να μιλήσουμε μαζί. Εσύ με ξέρεις τι επίπεδο ποδοσφαιρικό έχεις. Εσύ μέχρι από τότε σε είδα σε μια εκπομπή, στην Κολιά τώρα που ήμουν σε παρέα, που ήταν μεγάλοι ανθρώποι στο ΝΕΤ, και είπες ότι τι λέμε ρε παιδί μου. Καταρχάς, δεν είναι θέμα Ολυμπιακού, αν αναδικείται και τέτοια. Και είπες, μια βούλα τώρα, τι να λέμε. Έχεις σουρωμένο. Ένα τέτοιο κόμπλεξ. Σουρωμένο. Ένα τέτοιο κόμπλεξ. Σουρωμένο. Όχι, δεν είναι. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Με είδες μια εκπομπή και είπα μια βούλα. Ναι, ναι. Και μια βούλα και δεν συζητάμε, μου λες τώρα. Μήπως εννοούσα την κόρη που του λέει στα βουλά. Ναι. Αυτό το είπες στην ΕΤ. Στην ΕΤ. Στην ΕΤ, εγώ σου πει. Πριν 3-4 ημέρες που σου. Τι έχει πει, ρε. Μετά το μάτς με τον Άρη. Τι έχει πει. Κρασάκι. Μόνο. Μια χαρά, γιατί. Μόνο.
Εσύ τι άλλο πίνεις? Άκου να σου πω κάτι. Αύριο. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Γιατί... Αύριο. Ναι. Ωραίος είναι, γιατί παγώνει. Δουλεύεις πουθενά ή προς σχολείο? Όχι, είμαι μεγάλος. Πόσο? Όταν πίνεις εσύ στα χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι? 42 42. Και σου φαίνεται παράξενο? Αν με έβλεπες θα μου... Ναι, έτσι. Μου φαίνεται, φαίνεται παράξενο, να σου πω κάτι. Ελεύθερα μιλάω. Δηλαδή. Τώρα ξέρεις καλά το τηλέφωνο ανοιχτό. Mm-hmm. Περιμένω να ακούσω τα επιχειρήματα που μου είπες στην αρχή της κουβέντας σου, ότι είμαστε στον ποδόσφαιρο, δεν ξέρω από μπάλα, αναγωνιστικός, ζω την εποχή του Ρέλη. Ναι, επιχειρήματα θα μου πεις. Ναι, αφού δεν ξέρεις, αφού δεν έχεις πει κάτι. Επιχειρήματα θα μου πεις. Θες να πάμε σε ένα σύστημα. Έλα, πες μου. Λοιπόν, μου λέει η κοπελιά μέσα. Ναι, όχι, ότι όχι, θέλει όχι, αυτή όχι, να πάει σε break. Όχι, δεν άκου, άκου, άκου. Πες μου σε ένα σύστημα άκου, άκου, μαζί. Άκου, βάλε το κεφάλι, βάλε το κεφάλι κάτω από τη βρύση. Πιέσαι ένα δυνατό καφέ. Άστο αυτό. Και ξαναπάει τηλέφωνο. Ξαναπάει τηλέφωνο, σε θέλω. Αλλά, ξεσούρωσε από εδώ. Εντάξει, μάγκα. Ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά. Γεια σας. Ξεσούρωσε πρώτα και ξαναπάει τηλέφωνο. Τίποτα σοβαρό. Ξεσούρωσε πρώτα και ξαναπάει τηλέφωνο. Γεια χαρά. Πάμε σε ένα break.